Μπράβο, Εμιλιάνο, μπράβο, Δημοσθένη. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ κοντά ήσασταν. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται η φωτογραφία στο δωμάτιό μας, στην ομάδα μας, και μπορούμε επιτέλους να κινήσουμε τα νήματα. Συμβαίνει το εξής στο GNTM σήμερα. Μετά από 3 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά δεν έχουμε να κρίνουμε φωτογραφία προς αποχώρηση. Γιατί είχαμε το ατύχημα του Κωνσταντίνου, οπότε Κωνσταντίνε, αποχώρησε εσύ σήμερα. Το ξέρω. Οι υπόλοιποι θα βρείτε τις φωτογραφίες στο σπίτι. Να έρθω να σας χαιρετήσω. Βεβαίως. Λυπάμαι πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Έχω συγκινηθεί λίγο που φεύγω. Αλλά ήταν τόσο αναμενόμενο που δεν μου κάνει καν έκπληξη. Εγώ έχω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και πραγματικά ήταν τιμή μου που κατάφερα, έστω και στα πλαίσια του GNTM, να μπορώ να πω ότι ναι, γνώρισα την κυρία Καγιά, τον κύριο Σκουλό, τον κύριο Βράτη και την κυρία Ζανιβιέ. Και πραγματικά σας ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες μου χαρίσατε. Και η δικιά μας ήταν η χαρά. Λυπάμαι για το ατύχημα. Είμαι σίγουρη ότι δεν ήθελε ο Ηρακλής να συμβεί αυτό, αλλά συνέβη και το δίκαιο είναι αυτό. Το ξέρω και πρέπει να πω ευχαριστώ πάρα πολύ στον Ηρακλή που ξεκαθάρισε τη θέση του. Καλή συνέχεια. Ήταν στο ύψος του. Θα τα πας τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Πραγματικά ήταν τιμή μου που ήμουν εδώ. Και εύχομαι να καταφέρω να συνεργαστούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, βρε. Και εγώ σε αγαπώ παρόλο που με βρίζεις. Το ξέρω ότι σε αγαπώ. Ναι, όχι, σε αγαπώ, τη βρίζω. Μπορεί το GNTM τώρα. Όντως να τελειώσει για μένα, αλλά αυτά που έχω πάρει και έχω μάθει εδώ μέσα θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή και είμαι περήφανος που ήμουν εδώ. Ποιος θα μου κάνει δηλαδή διπλό εσπρέσο το πρωί, που τον έκανες και λάθος. Δεν στεναχωρήθηκα που φίλησε τον Τσιντολίνη, γιατί έπεσε τον Τσιντολίνη και γλίτωσα εγώ, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, όλοι είχαμε ματάκια και είδαμε. Πόσο γκαντέμις να είσαι, ρε παιδί μου, αυτή η κοπέλα δεν θα φύγει ποτέ, ρε. Τυχαίνουν αυτά. Είναι κομμάτι της δουλειάς. Δεν είναι. Πραγματικά. Λυπάμαι, ρε. Όχι, αλήθεια. Δηλαδή... Αλήθεια σου λέω, γιατί ανταγωνιστικά οκ. Okay. Ήταν να γίνει, ήταν κακή στιγμή. Αλλά άμα μπορούσα να σου ξαναδώσω ευκαιρία, με τα χίλια στάδια. Το ξέρω, ρε, και εντάξει, ευχαριστώ. Συνέβη. Ήταν ένα λάθος που γλίστρησα, έγινε... Ήταν στη στιγμή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, στην αγχωριά μου θα έγινε στον τρόπο, εντάξει. Το ξέρω. Ο καθένας έχει τη στρατηγική του. Αυτή ήταν του Ηρακλή. Έπιασε τόπο. Και έδιωξε ένα άτομο το οποίο... Όλοι ξέρουν ότι μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Και ότι ήμουν καλύτερος από πολλούς μέσα στο σπίτι. Οπότε είναι μια ελάφρυνση για τους περισσότερους. Άμα υπάρξουν επιστροφές, θα κοιτάξω να μπορέσω να πάρω μια θέση αυτές. Αλλιώς. Μπουγάτσα. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Εντάξει, το παρεάκι μου τα σπάει όμως. Δεν θα βάζει τα ροπλιντήρια στον Αντρέ. Μπορεί να μην το κέρδισα, μπορεί να μην έφτασε ούτε καν κοντά. Στους 14 έφυγα. Αλλά μπορεί να έχω μεγαλύτερη καριέρα από κάποιους που θα κάτσουν περισσότερο. Εγώ άμα σου πω πως δεν ξενέρω, θα σου πω ψέματα. Εννοείται, και εγώ είμαι ξενερωμένος. Όχι επειδή πήρα αντιλήψη, αλλά πήρε με κάτι κάπου. Ήθελα εσένα, ξέρω. Εγώ περίμενα την πάρα από τη φωτογραφία. Δεν στο λέω γιατί θέλω να σου πω. Μα, να με βοηθήσει. Αλλά αντικειμενικά νομίζω ήταν η δικιά μου. Στο λέω εγώ ίδια, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Όσο θα περνάει ο καιρός, σιγά σιγά θα ηρεμούν και θα καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Θα τσιλάρουν λίγο, θα τους κρατάμε τη σκάλα για να κατέβουν από το καλάμι. Και αυτό. Κάνει επόμενα για την επόμενη δοκιμασία. Βάζει τον πειρασμό. Θέλει σκέψη. Πειράζει. Έγινε. Πω, αν το επόμενο ντιζαβαντάζ είναι πάλι ένα κλικ, ένα δεύτερο, ένα κάτι, πολύ θα γελάσουμε. Τρέμε κόσμε. Κλείς την πόρτα και κλείδωσέ να μην πει κανείς. Εσύ, Αντωνόπουλε, φύγεις. Ναι, ρε, εσύ, ρε, δύο. Ναι, ναι. Μην τα πω. Αντάξει. Έχω πιο μαλαιρό πρόσωπο, οπότε έχω ρε, όταν ξυπνάω, είμαι στρελός.
Καλά. Αυτό είναι campaign για Nike. Είναι campaign. Κλείνει η βαλιτσούλα, βοήθεια Δήμος. Δήμος είναι όλα τα τηλήποτε, παιδιά. Είναι πολύ μηχάνημα. Θέλετε να ανοίξετε πόρτα, Δήμος. Θέλετε να βγάλετε τα λακκούνια που έχουν εκεί μέσα. Θέλετε να κλείσετε βαλίτσες. Θέλετε να παντρευτείτε. Ο Δήμος. Δήμος. Καθόκια θέλετε. Καλά, πάμε μία προς τα έξω. Έλα, έλα, Δήμο. Πώς θέλετε στον άνθρωπο την βαλίτσα. Τα πόδια τα άνοιξε. Τι άνοιγμα είναι αυτό. Μήπως σε χωρέσει. Συγχωρείτε μου. Πρέπει να κάνει μαγικά αυτό. Και το πόσο έχει. Νομίζω μόνο εσείς τα πήγατε πολύ καλά. Τι βλάκα. Τα κορίτσια όντως μόνο εσείς οι δύο τα πήγατε καλά. Πάντα να πούμε έξω. Καφέ μου. Ναι, όχι σύντομα. Κανόνιση. Άντε τζεντελμένο. Εντί. Όπως είπαμε. Πώς έτσι, θα ψάξω. Παιδιά, να φάμε. Πάμε σιγά σιγά να μαγειρέψουμε τίποτα. Να σου πω. Έλα. Θες να χαιρετήσει κανέναν άλλον, μήπως. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει να με χαιρετήσει. Αυτό το έχουν ακούσει όλοι. Ισχύει. Όποιο και να φεύγει, ένα γεια σου το λες. Δεν. Ούτε ήρθαμε να χωρίσουμε κάτι, ούτε έχει κάνει κάποιο κάτι τόσο τραγικό στον άλλον. Ήταν μεγάλη αγένεια και δεν μ' άρεσε καθόλου, ξέρω εγώ, από την πλευρά των τεσσάρων αγοριών και των δύο κοριτσιών. Πήγαν να φάνε, Κωνσταντίνη. Άντε, πάμε. Τώρα ίσως και σε συμπαθώ λίγο παραπάνω. Καλή μόνο. Άντε το Τελινέτο. Καλό ταξίδι. Και τώρα για τη ζωή σου. Καλά, εντάξει, τα πούμε και έξω, δεν. Κλά και τα τέλους. Κλά και τα τέλους. Τσετολίνη Κωνσταντίνος. Γεια σας, παιδιά. Bye bye. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα, παρόλο που έφυγα, κάποια στιγμή να μάθω ότι μετά από μένα έφυγε όλη η τετράδα. Και αυτό όχι τόσο επειδή με έδιωξε στην ουσία ο Ηρακλής, αλλά πιο πολύ γιατί το να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα δεν το επιδιώξαμε εμείς, το ξεκίνησαν αυτοί. Και εφόσον άρχισαν έναν στην ουσία πόλεμο μέσα στο σπίτι, μπορεί εγώ να έφυγα, αλλά προφανώς θέλω να τον πάρει η ομάδα με αυτόν τον πόλεμο. Δεν το κατάλαβα ποτέ έφυγε ο Κωνσταντίνος. Είμαστε στο δωμάτιο, μετά πήγαμε. Εγώ πήγα λίγο στο μπάνιο, δεν τον είδα ότι έφυγε. Δεν πραγματικά, όντως έφυγε.